να γιώταθε πάντα ξεδέστο, να ξοχότασε κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε πατριάρχα Ιεροσολύμων, μακαριότατε Κύπρου και Αλβανίας, σεβασμιότατε, θα ανοίγει και εορτήτε δούμε σήμερα και σε αυτήν την πανήγυρη μία διόμεθα του έργου και της εξαιρετικής αποστολικής διακονίας του Ιδρύματος της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Μια ακαδημία με όνομα και έμφορτη νοηματοδότηση. Είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια Ορθοδόξου μαρτυρίας. Μαρτυρίας της Οικουμενικής Εκκλησίας, μαρτυρίας ευθύνης της Κωνσταντινούπολεως, δείχνοντας ότι η κριτική αναγέννηση συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Για αυτή την πανήγυρη, για αυτή την ερωτή, μεταφέρω συγχαρητήριες ευχές από τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Κοζιάνο. Η καθήκον και ευνομούμενο, αναφέρθηκαν όλοι οι προηγούμενοι, έχει υποχρέωση και η κυβέρνηση να το κάνει. Μνημονεύουμε τον εξαίρετο Γιαλάτσα, τον μακαριστό Μητροπολίτη, πρώην Σάμπο και Σελήνων, χειρό Ειρηνέο, το οποίο η παρουσία είναι πανάγνωστο. Είναι ηχηρή στην αίθουσα, στην Ακαδημία, στη ζωή και στην προσφορά της Ακαδημίας. Και ταυτόχρονα, της ευχαριστεί τον παρόντα κύριο Αλέξανδρο Παπαδερό για την προσφορά ναού και δεκαετιών. Έχω την πεποίθηση ότι ο μακαριστός Γεράκης Ειρηναίος είχε απόλυτη την πεποίθηση ότι υπήρξε και αποδείχθηκε εντολοδόχος του Ιδρυτού της Εκκλησίας, του Αποστόλου Πίτρου, στον οποίο έγραφε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Τούτο χάρη που κατέχει λοιπόν σε εγκρίθη είναι από τα λίγοντα επιδιορθώσει και καταστήσει κατά απόλυτα συμπέρους ως εγώ διαταξάμε, δίγαρο τον Επίσκοπο, ανέγκη τον είμαι, ως Θεού οικονόμου. Και είναι το έργο, η προσφορά και η διακονία της Ορθόδοξης Ακαδημίας, όχι μόνο, ιδιαίτερα, η οποία αποδεικνύει αυτή την μέρημνα για οικονομία, την οποία έδωσε ως εντολή ο Απόστολος Παύλος στον πρώτο Επίσκοπο Κρήτης. Ένας χώρος λοιπόν η Ορθόδοξη Ακαδημία γεμάτος εγγραφές, καραγμένες στη μνήμη και στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της τοπικής εκκλησίας και της οικουμενικής εκκλησίας. Ελέγχθη ήδη, έχω υποχρέωση να το μνημονεύσω όπως έχουμε εδώ την αποκορύφωση των προσπαθειών για την πραγματοποίηση της Αγίας και της Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Συνόδου η οποία πραγματοποιήθηκε χάρη στο εκκλησιολογικό όραμα του Σεπτού Προκαθημένου της Μεγάλης Εκκλησίας του Κωνσταντινούπολης. Το Προκαθημένο ο οποίος θέλησε να καταστήσει ζώσα την Οικουμενική Συνοδικότητα της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας. Αυτό ήταν το εγγενέστερο και πλέον φιλόδοξο σχέδιο της σύγχρονης εποχής. Ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάστηκε σειρά πατριαρχών κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, εσάρτος όμως κινούμενος δύο πνεύματι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θυμά με την παρουσία του την εκδήλωση εκεί. Δεν μειώνεται η εξαίρεση της Συνόδου του, ότι κάποιος εκουσίασαν. Άλλωστε, στους αιώνες που παρήλθαν, κάποιοι
κάποιοι διοίκησαν πρωτεία, κάποιοι διοίκησαν σκοπιμότητες, κάποιοι διοίκησαν δόξα μέσω όλων αυτών. Σημασία έχει ότι το πρωτείο στην εκκλησία του εσταλωμένου, εσαρκοθέντος, λόγου του Θεού, είναι πρωτείον θυσίας. Είναι πρωτείον σταυρού. Και αυτό το πρωτείον το έχει στους αιώνες Κωνσταντινούπολη. Είναι λοιπόν η Ορθόδοξη Ακαδημία που κόσμησε τις δράσεις του Οικουμενικού Θρόνου, στον οποίο υπάρχει περιασπάστος ή και γεννής εκκλησία της Κρήτης, μια εκκλησία αγών, μια εκκλησία που δημιουργεί διαρκώς θεολογικά, πολιτισμικά πλεονάσματα σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καλύπτει και λειτουργικές ανάγκες σε άλλων τοπικών εκκλησιών, εντός και εκτός του κλίματος του Κωνσταντινούπολη. Συγκινήθηκα από ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Βασιλείας και Τάσης Κοδονίας μνημόνευσε τον Πατριάρχη Μελέτιο Πυρά και ενθυμούμε τον Μελέτιο Μεταξάκη και ζητώ την ευλογία του σημερινού Αρχιεπισκόπου κ. Ιδέου. Είναι μια εκκλησία Αγίων που την ίδρυσε ο Απόστολος Μαύρος, τοποθέτησε διάδρομο του τον Απόστολο Τίτο και χθες κάναμε την ανοίξη ενός καινούργιου Αγίου, του Αγίου Τσιφόρου Πλευρού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πριν από μερικά χρόνια, Άγιο κατέταξε τους Αγίους της Μονής Κουδουμά στην Νότια Κρήτη. Ζωντανή παρουσία. Οπότε και η πιο δεινή ρητορική για αυτούς που κατέχουν την τέχνη του λόγου την οποία εμφαίνεσαι προηγουμένως ο κύριος Διευθυντής μνημονεύοντας τον Ερωτόκριτο και η πιο δεινή ρητορική όταν νόημα γνωτηθεί με τα περιεχόμενα της διακονίας εκκλησίας της Κρήτης πάμε να είναι ρητορική και καθίσταται περιγραφή της πραγματικότητας. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Η συνέχιση λοιπόν τέτοιων δράσεων της Ακαδημίας την χάνει η διάκριση της Ακτινοβόλους από την εμπνευσμένη πνευματορία του σημερινού Μητροπολίτου του Ισάμου και Σελήνου και η Αφιλοχείου και τον ευχαριστούμε για αυτό που κάνει. Παναγιώδατε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας συναντώ και σε αυτό το έδαφος σύμπτωμα της Μεγάλης Πρωτισμού Εκκλησίας. Η εγγραφή στο καιρό είναι παρέλυση για ασφαλές τελειοδόξης Αθανασίας και είναι φοβερή αλήθεια της Εκκλησίας που συμπίπτει με την προγενέστερη ελληνική μαρτυρία. Η ενανθρώπιση άλλωστε είναι εγγραφή του Θεού στον ιστορικό χρόνο. Αυτή είναι και η θεμελιώδης αξία της πίστεώς μας. Εξ αυτής, η σωτηρία. Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με όλο το έργο της, βεβαιώνει διαρκώς αυτό το θεμέλιο της Ορθόδοξης πίστης και γι' αυτόν τον λόγο αποτελεί μαρτυρία της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο υπό τη σκέπη του Οικουμενικού Θρόνου. Αυτή τη διακονία θα μου επιτρέψετε, σεβασμιότατε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, να πω πως στους καιρούς που έρχονται, γιατί ορθώς εισαγωγικά είπατε πως δεν κάνουμε δημόσιο, ένα σταθμό σημειώνουμε για να ανοίξουμε τα φτερά και να συνεχίσουμε τον νου τη σύστη στους καιρούς και τους αιώνες πρόκλησης. Αυτή η διακονία είναι πολύ κρίσιμο να την εντείνουμε και στα εκκλησιαστικά και τα εκκλησιολογικά θέματα και στα θέματα του περιβάλλοντος που ορθώς έχει καλυφθεί και στα θέματα της αλληλεγγύης και του οικουμενικού διαλόγου και σε σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την Ευρώπη, που αφορούν φαντάσματα του παρελθόντος που απειλούν
δίνοντας ένα καινούριο ένδειγμα και βρίσκοντας καινούριου σημάδους. Για την δουλειά που γίνεται στην Ορθόδοξη Ακαδημία. Αλλά για το θέμα δεν μπορούσαμε να συζητούσαμε εξαιρετικά επί μακρότερα. Χαιρετίζω λοιπόν τις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις και από βάθος καρδίας εύχομαι τη δύναμη, καλή συνέχεια, επιτυχίες, προς τις έλεξεις.